Νεαροί Ρώσοι λιδιαρίκτες ρήμαζαν εκκλησίες. Για πες μας, Χρήστο, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Καλησπέρα, φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μια σφύρα, για περισφύρα πρόκειται, τριών ατόμων, ηλικίες 28, 21 και 26 ετών, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν ρημάξει σε χωριά του νομού Καβάλας, εκκλησίες, σπίτια και ό,τι μπορούσαν παραπάνω. Στην τελευταία τους απόπειρα για τη στήριξη απέτυχε την περασμένη Δευτέρα και συνελήφθησαν ο 28χρονος και την επόμενη μέρα 21 χρονών, ενώ παραμένει ασύλληπτος και άφατος ένας 26χρονος, ο οποίος αναζητείται και θεωρείται μέλος της συγκεκριμένης σφύρας. Οι τρεις τους είχαν διαρρήξει μία εκκλησία και τρία σπίτια σε κοινότητες του νομού Καβάλας, όπου και η τελευταία προσπάθεια δεν τελεσφόρησε. Είχαν κλέψει συνολικά μετρητά ύψους 8.200 ευρώ, τρεις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, κλειδιά ενός οχήματος, διάφορα έγγραφα είχαν αφαιρέσει από τα σπίτια και οι τρεις νεαροί είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για παρόμοιες πράξεις και κλοπές. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές που περιλαμβάνει και τον 26χρονο που αναζητείται και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καβάλας, ενώ η προανάκριση εξετάζει αν κρύβονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πίσω και από άλλες παρόμοιες πράξεις και διαρρήξεις. Χρήστο Γιασκουλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στον Γιώργο Σαζακλή.